Όλη αυτή η κόντρα που είδαμε χθες να διαδραματίζεται ξεκίνησε χθες από την συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι στη γραμμή μας ο κύριος Γεωργιάδης. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καταρχάς, είστε καλά, τι έχετε κάποια εξέλιξη από χθες ή όχι? Σας πετυχαίνουμε και στη Σπάρτη, αν θυμάμαι καλά. Πηγαίνω στην περιοδία μου στη Λακωνία, όπως σας είπα χθες, και το βράδυ στις 8 σας περιμένω και εσάς στα Σπάρτα Ιν. Θα κάνω την ολόκληρη μου ομιλία για την αρχαία Σπάρτη. Κύριε Γεωργιάδη, έχει τελειώσει η ιστορία αυτή με το Λάκη Λαζόπουλο ή θα δούμε και άλλα επεισόδια, λέτε? Τι εννοείται έχει τελειώσει? Μόλις ξεκίνησε, δηλαδή. Γι' αυτό σας ρωτάω. Τι μένει να δούμε στη συνέχεια? Ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος από εδώ και μπρος θα καταλάβει ότι η ιδέα ότι θα μπαίνει στις εκπομπές του, θα κάνει πολιτική προπαγάνδα και θα υβρίζει χωρίς αντίλογο έχει παρέλθει. Τον είδατε πως τράβλιζε μετά? Να ετοιμαστεί να τραβλήσει και την επόμενη φορά. Του λέω από τώρα, όταν θα ξαναπάει να κάνει την προπαγάνδα του τη Σιριζέικη, τη ιδέα εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει στο μυαλό του μπορεί να ξανασκάσω μύτη. Γιατί εγώ δεν τον φοβάμαι. Το καταλάβατε, κύριε Τσαμπανίδου. Εγώ δεν τον φοβάμαι. Νομίζω ότι πήραμε μία γεύση και χθες κατά τη διάρκεια του βραδιού. Ωστόσο, παρακαλώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη, να μείνετε λίγο στη γραμμή μας. Διότι εγώ θα ήθελα πολύ να μάθω, για παράδειγμα, αν θα κινηθείτε και νομικά. Αν υπάρχουν περιθώρια να κινηθείτε νομικά. Όχι, νομικά δεν θα κινηθώ. Μάλιστα. Το αντιμετωπίζω ως πολιτικό μου αντίπαλο. Δεν έχω πάει ποτέ πολιτικό μου αντίπαλο στο δικαστήριο γιατί έχει πει κάτι για μένα. Δεν έχω λόγο να το κάνω με τον κύριο Λαζόπουλο. Λοιπόν. Αλλά του ξεκαθαρίζω ότι η ιδέα ότι ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, ο κύριος ήμουν και εγώ στο κότερο, ότι θα μπορεί να μιλάει πια χωρίς αντίλογο επειδή οι άλλοι θα φοβούνται μη τους πιάσει το στόμα του, μάλιστα, με μένα έχει τελειώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, άνω τελεία λίγο, κύριε Γεωργιάδη, άνω τελεία για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά και να βοηθήσουμε και όσους δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί χθες, να μάθουν τι έχει γίνει. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, βρεθήκατε χθες εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Για να ακούσουμε λιγάκι τι είπατε εσείς και στη συνέχεια τι απάντησε ο Λαζόπουλος από τη δική του εκπομπή, από το βήμα της δικής του εκπομπής. Δεν είναι ο Λάκης Λαζόπουλος εδώ, να υπερασπιστείτε τον εαυτό του. Ας έρθει άμα θέλει, ευχαρίστω, σιγά μην έρθει. Βρεθήκατε ποτέ? Μπουκάρω καμιά μέρα εγώ σε κανένα τσαντήρι ξαφνικά και με δείτε. Και τον κάνω να τρέχει και αυτόν σαν τον άλλο το φίλο τον Καμέρο, να πούμε. Μη με δείτε. Γιατί είναι... Στον εγκάθρο του Σαμαρά ο Άδωνης, ο οποίος θέλει να ανοίξει ακροδεξιά πόρτα για να επιστρέψει ο Σαμαράς ως νέα Λεπέν, δεσπόζει σε όλα τα κανάλια σαν να είναι αυτός η ηγετική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Έχει παραμερίσει όλο το κέντρο, όλο το καραμαλικό παρελθόν της παράταξης. Είπε ο Καραμαλής θέλει μια μαράκα. Δεν θέλω καθόλου να πιστέψω ότι αυτή η διαρροή ανταποκρίνεται έστω και κατ' ελάχιστον στην πραγματικότητα. Υπό την εξής έννοια. Τι θα πει ότι μόνο ο κύριος Μημαράκης διασφαλίζει την ενότητα? Δηλαδή άλλοι τρεις δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία? Κάθε ξέρω ο Καραμαλής παραπάνω ποιος είναι η Νέα Δημοκρατία. Χθες, όπως είχε αποκαλύψει. Δεν θέλει να πιστέψει ο Άδωνης ότι ο Καραμαλής θέλει με Μαράκη. Του φαίνεται φυσικό. Ενώ του φαίνεται φυσικό να ψηφίσουν ένα που υμνούσε τη Χούντα στα κανάλια της τηλεπόλησης που έχει προσκυνήσει και γλύψει. Τα σαλιγκάρια ξεχνούνται πολλές φορές και νομίζουν ότι ο τείχος που σκαρφαλώνουν τους ανήκει. Δεν είναι αλήθεια. Θα το καταλάβουν όταν φύγει ο τείχος. Τότε θα καταλάβουν τα σαλιγκάρια ποια είναι ο τείχος. Τη Νέα Δημοκρατία θα τη διαλύσει ο Άδωνης, γιατί αυτός είναι ο στόχος του. Θα περάσει ο καιρός και θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε γιατί μας είπε... Ο Λάκης για μένα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει μέσα στην Ελλάδα. Ό,τι χειρότερο. Σε μία εκπομπή δεν έχεις μπει σε αυτήν, σε όλες τις άλλες έχεις μιλήσει. Μόνο τον καιρό δεν έχεις πει στα κανάλια. Σήμερα το πρωί σου σε τέσσερις εκπομπές πήγε σε τέσσερα κανάλια για να πει τον καημό του. Και δεν επιτρέπεται στη χώρα αυτή οποιοδήποτε να έχει μία ώρα. Κάθε δύο μήνες να πει την άποψή του. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν θα έχει κανένας αντίθετη άποψη. Κάνω εκπομπή σατιρική τόσα χρόνια. Και δεν ανήκω στη δεξιά. Αλλά εγώ τη δεξιά δεν την... Η βριστής της παράταξης υπήρξε μόνο ο Άδωνης. Ο οποίος έβριζε και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά να ανοίξουν τις εκπομπές του να δουν ποιος είναι η βριστής. Η βριστής της Νέας Δημοκρατίας ήταν μόνο ο Άδωνης. Αυτός θα διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία. 15 του μηνός πέρυσι έμπαινε η μητέρα μου στο νοσοκομείο από στεναχώρια που είχε πάθει από λόγια του Άδωνη που είναι απ' έξω και θέλει να μπει. Και όχι, θέλω να πω, η μάνα μου το συγχώρεσε πάντα, αλλά την ώρα που ήρθε αυτό, ήρθε όλο αυτό και μου είπε η μάνα μου, παιδί μου, αυτός εδώ ο χώρος είναι για να κάνεις τους ανθρώπους να χαίρονται. Τους ανθρώπους, γιατί αυτό μου έμαθε από παιδί. Να κάνω τα πάντα. Σκηνή αυτή θα έχετε όποιος καλό εγώ.
Βεβαίως η προβολή των όσων είδαμε στην εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου χθες είχε σαν αποτέλεσμα ο κύριος Γεωργιάδης να αναρτήσει tweet ότι γνωρίζει τα όσα λέγονται. Για να δούμε λίγο τα tweet του κύριου Γεωργιάδη χθες. Παραμένει στη γραμμή ο κύριος Γεωργιάδης. Να... Βγαίνοντας, λέει λοιπόν, στο πρώτο του tweet από τις ειδήσεις της Earth Social, έμαθα ότι ο Λάκης πάλι με εξύβριζε. Λέω να πάω μία βόλτα από το θέατρο Βέμπο. Τι λέτε? Είναι το πρώτο του tweet, λοιπόν, την ώρα που η εκπομπή ήταν σε εξέλιξη. Ακολουθεί καλά η συζήτηση κάτω από όλους όσους είναι μέσα στα social media, έχει ανάψει για τα καλά. Αλλά ακολουθεί δεύτερο tweet, στο οποίο ο κύριος Λαζόπουλος λέει ότι έφτασα στο θέατρο, δεν το είδαμε αυτό, και έχει φωτογραφία του θέατρου για να πείσει κιόλας ότι πραγματικά βρίσκεται απ' έξω. Για όλα αυτά βεβαίως ενημερώνεται ο κύριος Λαζόπουλος, ο οποίος όμως μάλλον δεν του δίνει λόγο και δεν του ανοίγει τίποτα. Να το δεύτερο tweet. Έφτασα, λέει. Είμαι απ' έξω. Όλα αυτά του τα λένε του Λάκη του Λαζόπουλου την ώρα που είναι στον αέρα. Δεν του ανοίγουν την πόρτα να μπει μέσα του κυρίου Γεωργιάδη. Οπότε σηκώνει και το τρίτο του tweet. Ήταν αυτό που είδαμε. Να το ξαναδούμε λιγάκι παρακαλώ το τρίτο tweet. Χάσαμε λίγο με τη σειρά, αλλά δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Στο τρίτο tweet λοιπόν λέει: ενημερώθηκα ότι ο κύριος Λαζόπουλος δεν μου επιτρέπει να μπω μέσα. Τι λέει μέσα? Να το. Αρνείται να μου δώσει το λόγο στην εκπομπή του. Εγώ δεν φοβάμαι το Λάκη και θέλω μια νέα δημοκρατία που δεν θα το φοβάται επίσης. Γιατί νομίζετε, κύριε Γεωργιάδη, ότι δεν σας άφησε να μπείτε μέσα? Ξέρετε πολύ καλά, επειδή κάνετε εκπομπή, ότι αν σε μια εκπομπή αναφερθεί το όνομα ενός προσώπου, μπορεί το πρόσωπο αυτό και δικαιούται εκ του νόμου να πάρει το λόγο και να υπερευθεί στον εαυτό του. Σε δική σας εκπομπή το έχω κάνει και έχετε δώσει το λόγο. Είμαστε μια ενημερωτική εκπομπή. Εμείς δεν είμαστε μια εκπομπή σατυρική όπως είναι του κ. Λαζόπουλου. Εμείς δεν δουλεύουμε βάσει σεναρίου, ενώ ο κ. Λαζόπουλος έχει ένα σενάριο να υπηρετεί. Ωραία. Άλλο λέω. Ο νόμος δεν ξεχωρίζει ενημερωτική ή όχι εκπομπή. Ο νόμος λέει όταν αναφέρεται το όνομά σου, δικαιούσε, αν το επιθυμείς, να πας στην ίδια εκπομπή στον ίδιο χρόνο και να απαντήσεις. Τώρα. Ο κ. Λαζόπουλος βεβαίως δεν μου έδωσε τον λόγο και μετά είδατε τράβηξε. Καλά, αυτά που είπε και τη μητέρα του, θα με επιτρέψει να μην τα σχολιάσω. Πρώτον, γιατί έχω χάσει και εγώ τη μητέρα μου και έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία σε τέτοιου είδους θέματα. Δεν είχα την τιμή να τη γνωρίσω. Δεν είχα τίποτα με την κυρία, αλίμονο. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς διανοήθηκε να εμπλέξει τη νεκρή μητέρα του μεταξύ μας διαμάχη. Μου φαίνεται σχεδόν αδιανόητο. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να αρχίσω εγώ να λέω τέτοια. Δηλαδή, τι να πω, δεν το αφήνω σχολεία, το προχωράω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κ. Λαζόπουλος, ενώ με εξύβριζε με πολύ ύφος στην αρχή και ενώ είπε, παίρνω το απόσπασμα από τη δική σας εκπομπή, ότι σιγά μην τολμήσει να έρθει, γιατί έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Είπε, αφού έπαιξε το βίντεο από τη θεσμή μας εκπομπή, είπε, σιγά μην τολμήσει να έρθει. Τώρα, εγώ λοιπόν τόλμησα και πήγα. Και μετά έγινε ανάποδα. Σιγά μην τολμούσα να τα πει μπροστά μου. Ο κύριος Λαζόπουλος τα λέει αυτά με την ασφάλεια του στούντιο και την ασφάλεια ότι είναι ένας εκατομμυριούχος, ο οποίος έχει ισχυρούς προστάτες. Εσείς λοιπόν γιατί λέτε ότι δεν σας άφησε να μπείτε μέσα? Όχι, οι ισχυροί προστάτες του δεν μπορούν να τον σώσουν από μένα. Γιατί εγώ, επειδή δεν έχω προστάτες και δεν έχω τα χέρια μου λιμένα γιατί δεν χρωστάω σε κανέναν, μπορώ να λέω την άποψή μου ελεύθερα και πάντα και καθαρά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγο. Δεν μου έδωσε το λόγο. Ακούστε. Ότι δεν μου έδωσε το λόγο ήταν χρήσιμο για να καταλάβουν επιτέλους οι άνθρωποι ότι ούτε δημοκράτης είναι ο κ. Λαζόπουλος, ούτε τίποτα. Ο κ. Λαζόπουλος έκανε χθες την εκπομπή του για να παρέμβει στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάποια στιγμή είπε, εγώ δεν είμαι δεξιός. Και εγώ θα σε ρωτώ, κυρία Σταπανίδου, αφού δεν είναι δημοκράτης ο κ. Λαζόπουλος, τι τον ενδιαφέρει ποιος θα βγει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν εξύβρισε μόνο εμένα χθες, εμένα με εξύβρισε όπως πάντα περισσότερο. Εξύβρισε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην αρχή και λίγο και τον Αποστόλη Τσιτσικώστα. Και ρωτώ, τι ενδιαφέρει τον κύριο Λαζόπουλο ποιος θα βγει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία? Εννοείται δηλαδή ότι ο κύριος Λαζόπουλος εξύβρισε λίγο ή περισσότερο, εξύβρισε ο δικός σας χαρακτηρισμός. Αναφέρθηκε, θα πω εγώ, με διάφορα σχόλια στους τρεις από τους τέσσερις υποψηφίους για προέδρου. Όταν κοροϊδεύεις έναν άνθρωπο για τη μορφή του, όπως έκανε στην αρχή για τον κύριο Μητσοτάκη, επειδή δεν του αρέσει, ή ξέρω εγώ, για ανύπαρκτο σκάνδαλο, το οποίο δεν εμπλέκεται τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό είναι μια φοβερή σκοπαντία εναντίον του, ή όταν κάνεις καντή στη πικρόχολη κριτική για τον άλλο υποψήφιο, προφανώς θες να εμπλακείς σε μια ιστορική διαδικασία. Και ρωτώ, τι δουλειά έχει ο κύριος Λαζόπουλος να υποδείξει στους νεοδημοκράτες ποιον θα ψηφίσουν και ποιον όχι?
Δεν κατάλαβα. Στο σημείο αυτό θα βάλουμε, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε στη γραμμή, μην κλείστε. Θα βάλουμε λίγο στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από την εκπομπή του που αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους δεν σας άνοιξε την πόρτα να ανεβείτε στη σκηνή, να βρεθείτε στη διάρκεια της εκπομπής του δίπλα του. Για να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος. Σας είπα την ώρα που είχα έτσι μια ένταση, που δεν ήξερα τι μου συνέβαινε, ότι θα ξαπλωθούν διάφορα θυμωμένοι να δημιουργούν τεχνητές εντάσεις. Μου είπαν ότι είχε έρθει ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης να παίξω και θέλει να μπουκάρει και εδώ, να του πω ότι στην τέχνη και στο θέαμα δεν ανεβαίνει κανένα στην παράσταση έτσι και δεν τον θυμάμαι σε κανένα δελτίο ειδήσεων να μπουκάρισε και να μπήκε με το έτσι θέλω. Εδώ το Αλτσαντήρι είναι μια εκπομπή που κάνω παράσταση εγώ στον κόσμο και παράσταση για όσους ξέρουν στοιχειώδη πράγματα από την τέχνη δεν διακόπτεται ποτέ από κανέναν. Όταν τελειώσει η εκπομπή, πολύ ευχαρίστως θα τον δεχτώ μέσα για να συζητήσουμε. Έγινε αυτή η συνάντηση. Δείτε τώρα τι υποκριτής που είναι. Γι' αυτό δεν με βγάζει. Γιατί εγώ έχω καλή μνήμη. Όταν γίνανε τα επεισόδια με τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θυμάστε που έμπαιναν διάφορα γανακτισμένοι να δει στα θέατρα και διέκοπτα τις παραστάσεις. Το θυμάστε. Mm-hmm. Τότε όσοι τολμούσαμε να πούμε ότι είναι φασισμός να σταματάς παραστάσεις, έβγαινε πάντα ο κ. Λαζόπουλος ο Τσαντήρης σε άλλες εκπομπές που τον καλούσαν και έλεγε «Βεβαίως, πρέπει να αφήνουμε τους νέους να ακουστούν στην παράσταση. Γιατί τους εμποδίζουν?» Θυμάστε που σε μια συναυλία ενός γνωστού τραγουδιστή, δεν λέω το όνομά του γιατί μπορεί να μην θέλει, είχαν πάει κάποιοι εκπαιδευτικοί, αν θυμάμαι καλά, να κάνουν φασαρία και να σηκώσουν ένα πανό. Αυτός δεν τους άφησε και μετά τον εξήβηζαν αυτόν τον καλλιτέχνη, αν και αριστερό, το διαδίκτυο και τα κανάλια ότι ήταν, ξέρω εγώ, φήμωσε τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, κύριε Γεωργιάδη, σας κάλεσε, μισό λεπτάκι, σας κάλεσε μετά το τέλος της παράστασης στο καμαρίνι που πήγατε. Όχι, φυσικά και δεν πήγα. Δεν έχω να πω τίποτε ιδιωτικά με τον κύριο Λαζόπουλο. Δεν είμαστε φίλοι με τον κύριο Λαζόπουλο. Ούτε και θέλω να είμαστε. Μου είναι απευθύς. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο η δημόσια παρουσία του κύριου Λαζόπουλου και στο μέτωπο. Άρα, δηλαδή, τι λέτε, ότι θα πηγαίνει αυτή η ιστορία τώρα έτσι, θα εκτυλίστε στα τηλεοπτικά παράθυρα και στις σελίδες των εφημερίδων και των περιοδικών και των site. Ο κύριος Λαζόπουλος έχει κανιβαλίσει πολλούς ανθρώπους στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη του αιμονή. Έχει κανιβαλίσει κατά το παρελθόν και πολλούς άλλους. Με τη διαφορά ότι εγώ έχω ένα, αν θέλετε, πλεονέκτημα. Εγώ δεν φοβάμαι να τσαλακωθώ, γιατί σας είπα και χθες. Και γι' αυτό θέλω να με ψηφίσουν την Κυριακή οι Νεοδημοκράτες. Επειδή δεν μοιάζω με τους άλλους πολιτικούς. Μάλιστα. Επειδή δεν μοιάζω με τους άλλους πολιτικούς, έχω τα χέρια μου λυμένα. Επειδή έχω τα χέρια μου λυμένα, θα φτιάξουμε μαζί τη Νέα Δημοκρατία που ονειρευόμαστε. Γιατί δεν θα χρωστάμε σε κανένα. Μάλιστα. Γι' αυτό καλώ τον κόμμα να ψηφίσει την Κυριακή Άδωνη Γεωργιάδη. Για να με φοβούνται άνθρωποι σαν τον Λαζόπουλο που έχουν βλάψει την παράταξη και την Ελλάδα όσο λίγη. Κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Λαζόπουλος χθες είπε, τον άκουσα να το λέει τώρα και στο απόσπασμα αυτό που παίξαμε εμείς στην εκπομπή, ότι εσείς ετοιμάζεστε να ανοίξετε μια ακροδεξιά πόρτα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, θα διαλύσετε το κόμμα, θα δείξετε το δρόμο για να επιστρέψει πίσω ο Σαμαράς ως Νέα Λεπέν, τον άκουσα να λέει. Τι λέτε εσείς γι' αυτό, αυτό θα κάνετε, αυτό έχετε σκοπό να κάνετε. Να τη μαυρίσετε λίγο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα έπρεπε να μου τα πει ενώπιον μου. Ενώπιον μου δεν τα είπε μόνο εν τη απουσία. Εντάξει, εσείς μπορείτε τώρα να απαντήσετε. Από τη στιγμή που έχετε κι εσείς βήμα τηλεοπτικό, δώστε του μια απάντηση. Δώστε μια απάντηση κυρίως στους νεοδημοκράτες που άκουσαν τον Λαζόπουλο και λένε ότι μήπως είναι έτσι. Είναι ανάξια και σχολιασμού. Εγώ είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκλεγμένος με σταυρό. Τετραπλασίασα τους σταυρούς μου από εκλογή σε εκλογή. Τετραπλασίασα. Από τους 20.000 το πήγε κοντά στους 80. Έχω αυτή τη στιγμή κατέβει υποψήφιος για αρχηγός. Έχω μαζέψει 50 υπογραφές πολιτικής επιτροπής. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα σήμερα το βράδυ 8 η ώρα το Σπάρτα Ινς στην Σπάρτη. Και έχω δει χιλιάδες νεοδημοκράτες με έχουν αγκαλιάσει, με έχουν φιλήσει. Αυτοί τους πώς θα με ψηφίσουν ή όχι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι δυνατόν εγώ να θέλω να βλάψω τη Νέα Δημοκρατία? Και μεταξύ μου και του Λάκη Λαζόπουλου, ποιος λέτε να ενδιαφέρεται περισσότερο για το καλό της Νέας Δημοκρατίας? Εγώ ή ο Λάκη Λαζόπουλου?
Το ερώτημα δεν είναι τι θα κάνω εγώ. Εγώ θα υπηρετήσω τη Νέα Δημοκρατία από όποια θέση αποφασίζουν οι δημοκράτες. Αυτή τη θέση όμως, κυρία Γεωργιάδη, αν είστε εσείς ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εγώ πηγαίνω λίγο και στην ουσία τώρα της αντιπαράθεσης μεταξύ σας. Αν είστε εσείς ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που ευχόμαστε καλή επιτυχία να έχετε, καλή πορεία, ήταν μια προεκλογική περίοδος ιδιαίτερα έντονη για να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του. Θα πάρετε όμως τη Νέα Δημοκρατία από εκεί που είναι σήμερα και θα την πάτε, θα την τοποθετήσετε πιο άκρα δεξιά από ότι ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας θέλει, αλλά δεν βλέπει καθαρά. Η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά. Και κεντροδεξιά θα παραμείνει. Μάλιστα. Δεν αλλάζει η ιδεολογική ταυτότητα από τον αρχηγό της. Μάλιστα. Αυτό που θα αλλάξει αν εγώ εκλεγώ αρχηγός, είναι ότι όποιος υβρίζει και συκοφαντεί τη Νέα Δημοκρατία από εδώ και μπρος, θα έχει απάντηση. Μάλιστα. Ενώ μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει φοβική. Αυτό θέλω να αλλάξω. Και αν είχα διαφωνήσει τόσο πολύ με τη φωτογραφία του κυρίου Ιωαννίδη, είναι ακριβώς γι' αυτό, όχι να του ασκήσω έλεγχο πού πηγαίνει και πού δεν πηγαίνει. Μάλιστα. Αν πηγαίνει όπου θέλει. Δεν μου λέτε, επειδή χθες και εδώ στην εκπομπή την πέσατε σε πολλούς και στον κύριο Ιωαννίδη, μιας και τον ξαναναφέρετε τώρα και σε διάφορους άλλους. Επικοινώνησε κανείς μαζί σας να, όχι, όχι, να ρίξει λίγο. Μαζί μου. Όχι, δεν επικοινώνησε ο κύριος Ιωαννίδη μαζί μου. Εγώ δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Ιωαννίδη, παρόλο που μου έχει κάνει πολύ βρώμικο πόλεμο στην υποψηφιότητά μου. Και τον λέω βρώμικο διότι ο πρόεδρος ο ΝΕΔ θα έπρεπε να έχει μείνει ουδέτερος από τη διαδικασία, δεν έμεινε. Θα έπρεπε να έχει μείνει ουδέτερος καταστατικά, επειδή είναι μέλος της Κεντρικής Εφορετικής Επιτροπής. Δεν το έκανε. Έχει ασκήσει bullying κυριολεκτικό στους ΟΝΕΔΙΤΕΣ να μην συμμετέχουν στις δικές μου ομιλίες. Μην νομίζει ότι δεν τα μαθαίνω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδεχομένως συμβαίνουν σε μια εσωτερική διαδικασία. Θα τον καλούσα όμως, αντί να ασχολείται με τις παραστάσεις του Λάκη Λαζόπουλου ή αν εγώ είμαι νεοφερμένος στη Νέα Δημοκρατία, να ασχοληθούμε από κοινού πώς θα ψηφίζουν περισσότεροι νέοι τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς περισσότεροι νέοι θα ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία και έτσι ο κύριος Ιωαννίδης θα είναι πρόεδρος σε μια ισχυρότερη ΟΝΕΔ. Κάτι τελευταίο. Εάν έχει όρεξη αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε, πολύ ευχαρίστω να την κάνω και μαζί του και να τον βοηθήσω όσο μπορώ. Κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργιάδη, επειδή όλο αυτό παίρνει τώρα και διαστάσεις, οι οποίες είναι και καθαρά τηλεοπτικές. Δηλαδή, έχει καθυλωθεί και το τηλεοπτικό κοινό και κοιτάει μεταξύ σας κόντρα. Δηλαδή, κόντρα Λαζόπουλο-Γεωργιάδη εννοώ. Εσείς θα το συνεχίσετε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αν το ξαναδείτε στον αέρα να έχει εκπομπή τον κύριο Λαζόπουλο και αναφερθεί στο όνομά σας, πάλι απ' έξω θα σας βρει. Νομίζω δεν θα ξαναφερθεί. Έχω μία υποψία, δεν το ξανακάνει. Δηλαδή, αν το ξανακάνει, τι θα κάνετε. Εγώ είμαι ελευθεροί άνθρωποι. Είμαστε, μπορούμε να κάνουμε και να λέμε ό,τι θέλουμε. Αν αναφερθεί ξανά σε εσάς, θα βρεθείτε απ' έξω. Αν χάσετε, για παράδειγμα. Αν χάσετε, λέω. Και αρχίζει να σας τα λέει. Ακούστε. Παίξτε λίγο το καρέ με το τράβλισμα. Παίξτε λίγο το καρέ με τα σαρδάμ. Λέτε ότι φοβήθηκε. Δεν μπορούσα να το ξανακάνει. Λέτε ότι φοβήθηκε. Όσο να είναι. Όπω το να είναι. Πάντως, εμείς, αν τηλεφωνήσει ο Λαζόπουλος και θέλει να βγει, θα του επιτρέψουμε. Δεν είχα ποτέ για πολύ γενναίο, πρέπει να σας πω. Μάλιστα. Θυμάμαι την εποχή που ήθελε να μην πάει στρατό και το παίζει τρελός. Τώρα αρχίσατε χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, κύριε Γεωργιάδη. Είναι δημόσια πράγματα, κύριε Δεν είναι τώρα το θέμα σας αυτό όμως. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που στη χώρα πρέπει να το λύσουμε. Δηλαδή, γιατί θυμόμαστε πράγματα του παρελθόντος μόνο όταν βρισκόμαστε με το. Ένα δημόσιο πρόσωπο, όπως ο κύριος Λαζόπουλος, που θέλει να ασκεί κριτική στους άλλους, πρέπει να μάθει και να την δέχεται. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Δεν μπορεί να τα έχει όλα δικά του. Θα να λέω, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ, καλό δρόμο. Θυμάμαι την εποχή που έλεγε ότι είναι τρελός να πάει στρατό. Πολύ καλά το θυμάμαι. Δεν έχω ξεχάσει. Εγώ έχω καλή μνήμη. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλό δρόμο. Σπάρτη είναι σήμερα στις 8. Σας το λέω εγώ πριν το πείτε εσείς. Καλή επιτυχία, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, γεια σου, Αντώνη. Καλώς ήρθες και επίσημα. Από τους τίτλους λέω ότι θα σε έχουμε κοντά μας. Να στέλνει ο κόσμος ερωτήσεις. Λοιπόν, μένω ακόμα λίγο στο θέμα Άδωνη Λαζόπουλου, διότι χθες ο κύριος Γεωργιάδης εδώ από την εκπομπή μας αναφέρθηκε κατά του κυρίου Ιωαννίδη, είπε πράγματα και για τον Ιωαννίδη και για τον Σιλιανίδη και για τους συνυποψηφίους του κλπ. Είχαμε αντιδράσεις, Αντώνη, από αυτούς. Επίσημες. Καταρχάς, ας θυμηθούμε τι.